Την έντονη αντίδραση του συνόλου των εργαζόμενων στις υπηρεσίες των Ιωαννίνων της ΑΑΔΕ που προχώρησαν σε στάση εργασίας τη Δευτέρα, προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις, προκάλεσε η απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει στην υποχρεωτική απόσπαση 4 εργαζόμενων από τα Γιάννενα για διάστημα 6 μηνών στη ΔΟΗ Πρέβεζας. Η επίκληση στο σκεπτικό της απόφασης για τις αποσπάσεις γίνεται στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στην Πρέβεζα, καθώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού και με το κλείσιμο του φορολογικού έτους σε 2 μήνες υπάρχει κίνδυνος πολλές υποθέσεις που εκκρεμούν να μην ελεγχθούν καν και να επέλθει η παραγραφή τους. Ο κίνδυνος επισύει το ενδεχόμενο της απώλειας εσόδων για το ελληνικό δημόσιο, από την άλλη όμως οι εργαζόμενοι στα Γιάννενα επισημαίνουν πως η απόσπαση των συναδέλφων τους όχι μόνο δεν θα επιλύσει το ζήτημα, αλλά θα το κάνει μεγαλύτερο, αφού ακόμη και αν ελεγχθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις στην Πρέβεζα, θα μείνουν στον αέρα οι υποθέσεις που χειρίζονται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι στα Γιάννενα. Έτσι, το πρωί οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΔΟΗ Ιωαννίνων, Άγγελο Νάτσικα, για την κατάσταση και τις ενέργειες τις οποίες προχωρά ο Σύλλογος. Ο κ. Νάτσικα στις δηλώσεις του επισήμανε πως ενώ προβλέπεται η διαδικασία των αποσπάσεων με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διοίκηση της ΑΑΔΕ κινήθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά στο πλαίσιο του εντέλεσθε, αποφασίζοντας και διατάσσοντας στην ουσία την απόσπαση 4 ατόμων για την Πρέβεζα. Αντί δηλαδή να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία, η οποία περιλάμβανε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και άλλους τρόπους στελέχωσης των θέσεων, κάτι που προβλέπεται δηλαδή από τις ίδιες τις αποφάσεις του διοικητή, αυτό που έγινε ήταν την τελευταία στιγμή να πάρει μια απόφαση το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να αποσπάσει αυτούς τους 4 συναδέλφους για 6 μήνες για υπηρεσιακές ανάγκες στη ΔΟΗ της Πρέβεζας, οι οποίοι 6 μήνες δεν αποκλείεται να είναι και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν έρχεται με μια αυθαίρετη απόφαση η διοίκηση της ΑΔΕ να μετακινήσει 4 συναδέλφους χωρίς προηγούμενη αίτησή τους σε άλλο νομό, το οποίο στην ουσία δεν έχει ξαναγίνει και για το οποίο εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε όχι μόνο για αυτούς τους 4 συναδέλφους, οι οποίοι είναι 4 είναι 4 ζωές, είναι 4 άνθρωποι με τις υποχρεώσεις τους, με τα προβλήματά τους, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν και ακόμα ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με τη μετακίνησή τους σε άλλο νομό, που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν καθημερινά πάνω από 200 χιλιόμετρα, με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτή η υπηρεσιακή αλλαγή. Πέρα από αυτό, εμείς λοιπόν, για να αντιδράσουμε και να προσπαθήσουμε με αυτήν εδώ την στάση εργασίας, αλλά και με άλλες δράσεις. Αυτή τη στιγμή δηλαδή από την Ομοσπονδία στην Αθήνα υπάρχει μια παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του διοικητή, όπου θα προσπαθήσουν να πείσουν τον διοικητή και να καταφέρουν το αυτονόητο, το οποίο είναι δηλαδή να ακυρώσει αυτή την απόφαση. Ο σκοπός λοιπόν δεν είναι μόνο για τους 4 αυτούς συναδέλφους, αλλά ο ουσιαστικός λόγος είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν λύνεται το πρόβλημα, γιατί 2 μήνες πριν το τέλος του έτους υπάρχουν υποθέσεις φορολογικές για τις οποίες εάν δεν τελειώσουν, εάν δεν ολοκληρωθούν δηλαδή να βεβαιωθούν τα ποσά και να πάνε προς σύσπραξη, αυτές οι υποθέσεις θα παραγραφούν. Αυτός ο κίνδυνος της παραγραφής ήταν αυτός ο οποίος αποτέλεσε αυτή την πρόφαση για τις αποφάσεις της απόσπασης. Όμως στην ουσία πρακτικά και με καθαρά μαθηματικά οι υποθέσεις αυτές πιθανότατα θα παραγραφούν, γιατί αυτοί οι 2 μήνες δεν φτάνουν. Οπότε τι έχουμε. Έχουμε μετακίνηση συναδέλφων οι οποίοι αφήνουν εδώ τις δικές τους υποθέσεις, οι οποίες πλέον και αυτές θα κινδυνεύουν με παραγραφή, υποθέσεις έτοιμες και όριμες για εισπράξη. Θα τις αφήσουν στη μέση και θα πάνε να πιάσουν καινούργιες υποθέσεις, τις οποίες μέσα σε 2 μήνες δεν θα προλάβουν να τις ολοκληρώσουν. Επομένως, πρόκειται για μια απώλεια εσόδων με αυτόν τον τρόπο και από τη ΔΟΗ Πρέβεζας και από τη ΔΟΗ Ιωαννίνων. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι για μας, οι οποίοι η δουλειά μας και η υποχρέωσή μας είναι να λειτουργούμε στην κατεύθυνση της συλλογής των φόρων, οι οποίοι μετά, όπως ξέρετε, διανέμονται από το κράτος για το κοινό καλό. Αυτός λοιπόν είναι ένας επιπλέον λόγος για να αντιδράσουμε. Στη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε το πρωί, παρόντες ήταν ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ Χρήστος Γρίβας και ο αντιπρόεδρος Στέφανος Σίντος. Εάν πιστεύει ο κύριος διοικητής, μετακινώντας εν μία νυχτή 4 ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν τα δυσεπίλεπτα προβλήματα
του μη ελέγχου στην Πρέβεζα, δημιουργώντας άλλα αντίστοιχα στα Γιάννενα. Ότι απαντάει έτσι στη λύση αυτού του προβλήματος είναι μακριά ανοιχτωμένος. Εμείς γι' αυτό αντιδρούμε. Δεν είναι συντεχνιακό το ζήτημα. Γιατί μετακινούνται τέσσερις. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν έχουν αυτό το στόχο. Να αντιμετωπίσουν τη φοροκλοπή, τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Και την παραοικονομία συνολικότερα. Αυτές οι κινήσεις είναι στάχτα στα μάτια της κοινωνίας. Να ξεγελάσουν την Πρέβεζα ότι τάχα μετακινούν ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν και δημιουργώντας αντίστοιχα προβλήματα στα Γιάννενα. Ένας είναι ο δρόμος. Στελέχωση των υπηρεσιών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων και προσανατολισμός της, όχι να χτυπάει τη μαριδούλα, το συνταξιούχο και το μισθωτό, που καλά κάνει και πρέπει όλοι να είμαστε ισότιμοι απέναντι στα φορολογικά βάρη. Να δίνουμε όλοι. Όμως ο μισθωτός δεν ξεφεύγει από τη φοροδιαφυγή και τη φοροκλοπή, δεν φοροκλέφτει. Εκείνοι που φοροκλέφτουν είναι οι εταιρείες των πετρελαιοειδών που κάνουν πάρτι 1,9 δις μέσα σε ένα εξάμηνο.